μόλις είδε ένας μήνας αφιερωμένος για τα ζώα. Και συνεχίζεται, γιατί έχουμε ακόμα λίγο. 4 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Και είπαμε λοιπόν με τα μεγάλα παιδιά του σχολείου μας να μιλήσουμε λίγο για τα ζώα. Τα ζώα που έχουμε στο σπίτι, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα που αποφάσισε να επικεντρωθεί στα δεσποτάκια. Έτσι λοιπόν, είπαμε να καλέσουμε αρχικά την κτηνίατρο του χωριού μας, την κυρία Μαρία, η οποία με χαρά ήρθε, εξέτασε ζωάκια ψεύτικα που είχαμε εμείς εδώ, είδε λοιπόν τη διαδικασία, είδαν τα παιδιά τη διαδικασία με το, και τις ομοιότητες με τον παιδίατρό τους και τον γιατρό για τα ζωάκια τους. Έτσι λοιπόν, αποκτήσαμε σιγά σιγά μία άλλη σχέση. Μιλήσαμε και για τα δεσποτάκια που έχουμε πάρα πολλά στο χωριό μας, στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε πολλά δέσποτα ζώα και πώς πρέπει και αυτά να τους χαμογελάμε, που είναι το μήνυμά μας, να τα αγκαλιάζουμε και να τα βοηθάμε. Βοήθεια πολύ μεγάλη είχαμε από την κυρία Μαρία, ακόμα και σε τροφές, γιατί λέμε τι τρώνε αυτά τα ζωάκια, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στο Δήμο μας για να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, που γνωρίζουμε ότι τρέχει κάποιο πρόγραμμα, όσον αφορά και τις θυρώσεις, αλλά και για τις τροφές, για το πώς μπορούμε να ταΐσουμε αυτά τα δεσποτάκια μας. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε στην υπεύθυνή μας, εκείνη στην Αντιδήμαρχο και φτιάξαμε αυτή την πολύ όμορφη δράση σήμερα, η οποία έχει να κάνει με το εξής. Θα τοποθετήσουμε στο παιδικό, στο χωριό, στο Ζυπάρι, 2 ταΐστρες, οι οποίες έχουν πολύ μικρά πιατάκια, θα τα δείτε, είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Βάλαμε και εμείς την πινελιά μας πάνω, το μήνυμά μας πάνω σαν παιδικό σταθμός. Θα τοποθετηθούν σε 2 σημεία που θα μας υποδείξει εδώ ο Δήμος μας και θα μπορούμε να έχουμε καθαρό νεράκι και καθαρή τροφή, την οποία πάλι μας έχει προσφέρει και η κυρία Μαρία, η κτηνίατρος του σχολείου, αλλά και κυρία Κασίου. Αρχικά, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να βοηθάμε και τα δεσποτάκια. Κύριε Κασιώτη, πείτε μας κι εσείς. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην διευθύντρια του παιδικού μας σταθμού και στις δασκάλες για αυτή την πρωτοβουλία που πήρανε. Από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσαμε την πρόταση αυτή του παιδικού σταθμού. Είναι μια πολύ στοχευμένη δράση που έχει ως στόχο, όπως είπε και η διευθύντρια, να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά, να τους περάσει το μήνυμα ότι τα αδέσποτα ζώα πρέπει να τα φροντίζουμε, πρέπει να το αγαπάμε και πρέπει να μπορούμε να συνυπάρχουμε. Δώσαμε λοιπόν τα ίστρες, θα τοποθετηθούν οι πρώτες τα ίστρες σε χώρο που από μαζί θα αποφασίσουμε για να τα ταΐζουν τα παιδιά τα ίδια και να τα τροφοδοτούν με νερό. Γιατί είπαμε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων και μόνο με συλλογικότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο. Το βασικό μας όπλο είναι η παιδεία. Μέσα από την παιδεία λοιπόν τα παιδιά μας θα αποκτήσουν τα εφόδια να μπορούν έτσι να αγαπάνε και να φροντίζουν τα ζώα. Ο Δήμος, όπως ξέρετε, έχει προμηθευτεί τις ταΐστρες αυτές που δώσαμε εδώ 2 στα παιδιά να τις τοποθετήσουμε. Οι υπόλοιπες ταΐστρες θα τοποθετηθούν σε σημεία του νησιού που μας έχουν υποδείξει τα φυλοζωικά σωματεία και οι εθελοντές. Επίσης, επειδή διανέμουμε ξηρά τροφή για τα δέσποτα, θα δίνουμε και εδώ στους μικρούς μας μαθητές με τη σειρά τους σε καθημερινή βάση να φροντίζουν τα ζωάκια μας. Και επίσης έχει ξεκινήσει και το πρόγραμμα στηρώσεων των αδέσποτων, που περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πει η κυρία Χαλκιδιού, η κτηνίατρος με την οποία συνεργαζόμαστε. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Κυρία Χαλκιδιού, πολύ σημαντική και η δική σας προσφορά εδώ στον παιδικό σταθμό του Ζυπαρίου και στα αδέσποτα. Πείτε μας και εσείς 2 λόγια για την σημαντική αυτή δράση, αλλά και για το πρόγραμμα των στηρώσεων του Δήμου της ΚΟ. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή, η οποία ανέλαβε δράση όσον αφορά το θέμα των αδέσποτων ζώων, κυρίως στο νησί μας. Όπως είπε η κυρία Κασιώτη, τρέχει ένα πρόγραμμα στηρώσεων και βασικής υγειονομικής περίθαλψης των αδέσποτων ζώων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη δουλεύεται το τελευταίο δίμηνο και ήδη πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά το κομμάτι των αδέσποτων γατιών. Ήδη έχουν στηρωθεί 113 αδέσποτα γατιά από το σύνολο των 170. Στα σκυλιά είμαστε λίγο πίσω, αλλά θα το ρολάρουμε και αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι αρκετά δύσκολο και για μένα, αλλά παρόλα αυτά είμαι ευχαριστημένη, γιατί η Δημοτική Αρχή έδειξε ότι
αυτή η Δημοτική Αρχή ότι ευαισθητοποιείται όσον αφορά το κομμάτι των ζώων συνολικά. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στο σταθμό, στις δασκάλες για την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Να πω ότι αυτό ξεκινάει από τους γονείς, όχι μόνο από τα παιδιά. Τα παιδιά στη συνέχεια θα μιμηθούν εμάς, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, να φροντίζουν τα δέσποτα ζώα και έτσι θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Πρέπει να βοηθάμε και ξεκινάμε από αυτό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση και θα συνεχίσει και θα το κάνουμε θεσμό αυτό. Θα γίνεται κάθε χρόνο.